Διαβάστε τη Λιθαντόπουλά μου, τα Ευρώπουλα βρέχουν, τρέχει βροχή το Ευρώπουλο εδώ μέσα. 14584 το νούμερο στο οποίο μπορείτε να τηλεφωνείτε για να διεκδικήσετε μέχρι το τέλος της εκπομπής μας τα 5.000 Ευρώπουλα. Τώρα πάμε για 5.000 ζωντανά και μετρητά και πάμε όλη την ημέρα σήμερα και αύριο για το αυτοκινητάκι, το Fiat Punto Dieselaki. Θα τα πούμε όλα αυτά σε λίγο περισσότερο. Στην παρέα μας έχει έρθει ο πατέρας Μάξιμος. Καλώς ήρθατε, πατέρα Μάξιμε. Καλώς σας βρήκα, Νίτα. Έχουμε καιρό να τα πούμε τηλεοπτικά. Ναι, όντως. Και πάντα έχουμε ωραίες κουβέντες εμείς οι δύο. Τη βοήθεια του Θεού. Πολλές φορές δεν συμφωνούμε σε όλα, αλλά υπάρχει πάντα ένας τρόπος να τα επικοινωνήσουμε ωραία. Εντάξει, είναι δύσκολο να συμφωνήσουν όλοι οι άνθρωποι, να έχουν τις ίδιες απόψεις και τις ίδιες θέσεις και τα ίδια πιστεύω, αρκεί να υπάρχει καλή προαίρεση εκατέρωθε, να υπάρχει φόβος Θεού και αγάπη, η οποία καλύπτει νομίζω τα πάντα. Να ρωτήσω κάτι, εσείς καταρχήν γιατί δεν δεχτήκατε να συνυπάρξετε με τους άλλους φίλους μας? Θα δεχόσουν εσύ ποτέ, Ανίτα μου, να καθόσουν στο ίδιο τραπέζι με τους παιδόφιλους και να συζητάτε για την παιδοφιλία, αν είναι νόμιμη και αν είναι δικαίωμα των παιδόφιλων να έχουν και να κάνουν όλα αυτά που κάνουν κλπ? Ναι. Δεν τους, είναι λίγο ατυχές το παράδειγμα σας. Καθόλου ατυχές, Ανίτα μου. Δεν μιλάμε για παιδόφιλους εδώ. Μιλάμε ναι, για είναι ένα στάδιο πριν την παιδοφιλία. Θα φτάσουμε. Είναι η δική σας εκτίμηση. Όπως και τόσα χρόνια ήδη το είπε και ο κύριος ψυχίατρος και ο δικηγόρος, ήταν αδιανόητο. Και ο άλλος κύριος που ήταν χορευτής, ήταν αδιανόητο να σκεφτεί ότι στην εποχή του θα συνέβαινε κάτι τέτοιο. Δεν αποδεχόμαστε αυτό που λέτε, με την έννοια ότι πρόκειται για ένα χαρακτηρισμό πάρα πολύ βαρύ για ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν κανένα δείγμα τέτοιο. Είναι περί παιδόφιλων που λέτε. Όχι, εγώ δεν είπα ότι είναι παιδόφιλοι, ομοφιλόφιλοι. Όχι, λέω αν θα μπορούσαμε να καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι και να συζητήσουμε έτσι, με κάποιους οι οποίοι είναι παιδόφιλοι. Ή αν θέλετε να πω ένα άλλο παράδειγμα. Να φύγω από το θέμα του σεξουαλικού και να πω ένα άλλο παράδειγμα. Καθόμαστε να συζητήσουμε με ανθρώπους τζιχαζιστές, οι οποίοι σκοτώνουν και καθαρίζουν. Να μιλήσουμε με όλους τους ανθρώπους, να καθίσουμε να συζητήσουμε αν υπάρχει καλή πρόθεση. Δημόσια να τους εξισώσουμε και να τους φέρουμε στο ίδιο τραπέζι, δηλαδή να φέρουμε την αλήθεια με το ψεύδος να συζητάει στο ίδιο τραπέζι. Ας μιλήσουμε για το συγκεκριμένο θέμα. Απλώς θα ήθελα να σας πω ότι να μην ξεκινήσουμε με χαρακτηρισμούς για τους ανθρώπους οι οποίοι δεν χαρακτήρισαν άλλους συνανθρώπους τους ως εγκληματίες, άσχετα αν συμφωνούν ή όχι. Εγώ δεν είπα ότι είναι εγκληματίες. Δεν είπα εγώ για τους παιδόφιλους. Η παιδοφιλία για το τι είναι οι ομοφιλόφιλοι θα το πούμε στη συνέχεια. Ωραία. Για πάμε λοιπόν να ακούσουμε τη δική σας θέση, πατέρα Μάξιμε. Η δική μου θέση, Ανίτα μου, δεν είναι κάποια θέση διαφορετική με την θέση, διαχρονική θέση της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας και του νόμου του Κυρίου μας, του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού, ο οποίος ξεκάθαρα και σαφέστα μέσα στο νόμο του, στην Αγία Γραφή Παλιά και Καινή Διαθήκη, καταδικάζει απερίφραστα έτσι, όλα τα πάθη, τα σαρκικά πάθη και πολύ περισσότερο την ομοφιλοφιλία. Δηλαδή δεν είναι αμαρτία μόνο η πορνεία, ούτε είναι αμαρτία μόνο η μοιχεία, ούτε είναι αμαρτία μόνο η κλοπή ή ο φόνος. Είναι αμαρτία και η ομοφιλοφιλία. Είναι κάτι το οποίο δηλαδή είναι έξω και η ομοφιλοφιλία είναι κάτι που είναι εκτός φύσεως. Είναι μια κατάσταση παραφύση. Έτσι. Και γι' αυτό και λέγει η Αγία Γραφή και ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή του, στο πρώτο κεφάλαιο, ότι άλλαξαν τη φύση τους οι άνθρωποι και οι γυναίκες πάνε με γυναίκες και οι άντρες πάνε με άντρες κλπ. Και αυτό είναι λέει αισχρό μόνο και να το ακούει και να το σκέφτεται κανείς, πόσο μάλλον και να το πράττει κανείς. Ναι. Λοιπόν, ο Θεός και η Εκκλησία διδάσκει την αγάπη. Ναι, έτσι. Φυσικά. Διδάσκει την αγάπη. Η πεμπτουσία του χριστιανισμού και της πίστεώς μας είναι η αγάπη. Ναι. Δεν μας είπε κανείς όμως αγαπάτε μόνο straight και μην αγαπάτε gay. Μα εγώ δεν είπα ότι δεν αγαπώ. Αλλήλους είπε. Μα εγώ δεν είπα ότι δεν αγαπώ τους ανθρώπους, τους ομοφιλόφιλους. Δεν είπα τέτοιο πράγμα. Αγαπώ όλους τους ανθρώπους, ναι, το κατά δύναμη. Αγαπώ. Όμως, είναι κάτι διαφορετικό, αν ήταν. Άλλο είναι σαν να λέμε. Είναι σαν να λέμε ότι κάποιος είναι κλέφτης. Έτσι. Είναι σαν να λέμε ότι άλλο καταδικάζω την κλοπή. Και άλλο καταδικάζω τον άνθρωπο που κλέβει κλπ. Αγαπώ τον κλέφτη, καταδικάζω την κλοπή. Αγαπώ αυτόν που σκοτώνει σαν άνθρωπο, αλλά καταδικάζω τον φόνο. Αγαπώ τον ομοφιλόφιλο ως άνθρωπο, αλλά καταδικάζω την ομοφιλοφιλία. Την παρεκτροπή της φύσεως. Τι είναι αυτό που σας κάνει να καταδικάζετε την ομοφιλοφιλία και τι είναι αυτό που κάνει αυτές τις σχέσεις να δείχνουν ότι παρεκτρέπουν της φύσεως? Δηλαδή, όταν στην ίδια φύση που ζούμε όλοι. Στην ίδια φύση. Σε αυτή τη φύση ζουν. Στην κοινωνία εννοείς, στον κόσμο, ναι. Ζουν αυτοί οι άνθρωποι, η φύση τους είναι αυτή.
Έτσι γεννήθηκαν. Έτσι συνέχεια. Όχι, δεν γεννήθηκαν έτσι. Μέχρι και το 1900, τη δεκαετία του 70 και αρχές του 80, έτσι, δεν υπήρχε καν θέση ενός υγιούς επιστήμονα. Δεν θα αναλύσουμε τώρα αν πρόκειται για DNA ή όχι. Τι θα αναλύσουμε, Ανίτα μου. Έχει νόημα αυτοί να λένε ότι είναι κάτι φυσιολογικό. Είναι μια υπαρκτή στάση ζωής πολλών ανθρώπων. Άλλο αυτό. Άλλο είναι. Οι άνθρωποι γουστάρουν να ταραβερίζονται με ανθρώπους του ιδίου φύλου. Γιατί δεν πρέπει να καταδικαστούν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί μεταξύ τους υπάρχει αγάπη, σεβασμός, πολιτισμός. Και την ίδια στιγμή, όχι μόνο μεταξύ τους υπάρχει αυτό, υπάρχει και στους άλλους ανθρώπους γύρω τους. Ποιος είναι αυτός που θα καταδικάσει τους ανθρώπους που η επιθυμία τους είναι να έχουν αυτή τη ζωή. Λοιπόν, αυτή την είναι ζωή. Απλά τα πράγματα. Έτσι, εγώ δεν λέω κάτι δικό μου. Στηρίζουμε στα λόγια του Ιησού Χριστού, στα λόγια του Κυρίου μας. Έτσι, ο καθένας είναι δική του επιλογή, έχει το δικό του ευτεξούσιο να αποφασίσει τι θα πιστεύει και τι θα πιστεύει. Εγώ πιστεύω στον Χριστό και στον νόμο του Χριστού. Για μένα και για τους Ορθόδοξους Χριστιανούς και τους Χριστιανούς γενικότερα, η λυδία λίθος. Έτσι, η βάση μας είναι η Αγία Γραφή. Ωραία, είναι ο Κύριός μας. Από τη στιγμή λοιπόν που ο ίδιος ο Χριστός μας, από τη στιγμή που ήδη οι Απόστολοι, από τη στιγμή που ήδη οι Άγιοι, η συντριπτική πλειοψηφία των Αγίων μας καταδικάζουν αυτό το πάθος ως αμάρτημα και ως παρεκτροπή της φύσεως, έτσι, εγώ δεν μπορώ να πω κάτι διαφορετικό και να δεχθώ κάτι διαφορετικό. Άλλο αγαπώ τον ομοφυλόφιλο και τον οποιοδήποτε αμαρτωλό, γιατί και εγώ αμαρτωλό, εγώ δεν ισχυρίζομαι ότι είμαι άγιος, ούτε ισχυρίζομαι ότι είμαι αναμάρτητος. Είμαι αμαρτωλός, έχω αδυναμίες, έχω πάθη και είχα και έχω και θα έχω. Δεν μπορείς σαν άνθρωπος να μην έχεις πάθη. Έτσι και αδυναμίες. Άλλο όμως τα πάθη. Τι έχετε εσείς, πατέρα Μάξη, να ανοίξετε την πάθη. Καρδιά σου. Να σας ανοίξει την καρδιά μου. Ποια είναι τα πάθη που έχετε εσείς. Κοιτάξτε, λίγο πολύ, έτσι, υπάρχει πάντοτε μια καινοδοξία και ένας εγωισμός σε όλους τους ανθρώπους. Έτσι, εντάξει, είτε, αυτό είναι, δεν μπορεί είτε, να το πει κανείς πάθος. Πώς είναι πάθος. Ίσα-ίσα ο εγωισμός, έτσι, η υπερηφάνεια είναι το χειρότερο πάθος από όλα τα πάθη. Είστε γυναικάς. Αλίμονο. Είστε χαρτοπαίκτης. Είστε ομοφιλόφιλος, όχι. Είστε πότης, όχι. Είστε χρήστη ναρκωτικών. Θα ήταν μεγάλη υποκρισία να μιλάω εναντίον της ομοφιλοφιλίας. Έτσι και να είμαι ομοφιλόφιλος. Ούτε κατά διάνοια, ούτε ήμουν, ούτε είμαι. Τώρα, ούτε μεταξύ μας όμως, ναι, πάρα πολλοί άνθρωποι της Εκκλησίας, στους κόλπους της Εκκλησίας που μιλούν κατά της ομοφιλοφιλίας, είναι ομοφιλόφιλοι, ναι, και είναι και τον ταραβέρι τους ομοφιλοφιλικό. Ναι. Αυτό είναι, έτσι, μια αλήθεια την οποία, ναι, την οποία την έχω καταδικάσει χρόνια από τη δεκαετία του 90 σε όλες τις εκπομπές μου, που έχω κάνει δεκάδες εκπομπές και προσωπικές αλλά και προσκεκλημένες. Και μάλιστα αυτό που είπες τώρα, Ανίτα μου, ήταν η αφορμή η οποία η Εκκλησία με εξεδίωξε από την Εκκλησία επειδή είχα βγει. Είχατε το πάθος της τηλεόρασης. Ορίστε. Επειδή είχατε το πάθος της τηλεόρασης. Όχι, δεν είχα ποτέ πάθος. Μου δίνεις την πάσα, την ευκαιρία να πω. Ήρθα ποτέ απρόσκλητο στην εκπομπή σου, Ανίτα. Επιμόνω σας καλούμε και είναι μεγάλη μας χαρά να είστε. Ζήτησα ποτέ εγώ από εσάς να έρθω στην εκπομπή. Το ίδιο συνέβαινε όλα τα χρόνια. Και σας την έπεσε η Εκκλησία επειδή πήγα. Θα σας πω, όλα τα χρόνια που έβγαινα στις τηλεοράσεις, ουδέποτε πήγα. Πάντοτε με παρακαλούσαν για να πάω και έκανα μια επιλογή και πήγαινα κλπ. Το θέμα δεν είναι επειδή έβγαινα στην τηλεόραση. Το θέμα είναι ότι επειδή σε μια εκπομπή στο Άλτερ που ήσασταν και εσείς παλαιότερα κλπ. Το 2007, έκανα μια δήλωση στην εκπομπή του κ. Χαρδαβέλα και είπα ότι στη σημερινή εποχή μας σχεδόν κανένας αρχιερέας, προσέξτε, σημαντικό αυτό, κανείς αρχιερεύς δεν γίνεται αρχιερέας στην εποχή μας εάν δεν είναι ομοφιλόφιλος και αν δεν πληρώσει. Και αυτό βγήκε στις 12 Δεκεμβρίου του 2007 στην εκπομπή του κ. Χαρδαβέλα, μία η ώρα τα μεσάνυχτα. Προσέξτε τώρα ό του θαύματος, Βασίλη, Κωνσταντίνα. Και, λοιπόν, στις 9 η ώρα το πρωί συνέρχεται η Ιερά Σύνοδος της ίδιας ημέρας και βγάζει απόφαση η οποία με καταδικάζει και με αναφέρει ως ανύπαρκτο πρόσωπο, ότι δεν με γνωρίζει και ότι δεν είμαι καν μοναχός. Αυτή η σύνοδος η οποία με είχε επί 10 χρόνια στα δίπτυχά της μέσα ως ηγούμενο, καθηγούμενο της Ιεράς Μονής του Αγίου Κοσμά στην Ιερά Μητρόπολη Κορίνθου και έχω πλήθος επιστολές και από τον Αρχιεπίσκοπο και από τους αρχιερείς οι οποίοι με αναγνωρίζουν κανονικά. Και έρχεται ήδη λοιπόν επειδή έκανα αυτή τη δήλωση στις 12 Δεκεμβρίου του 2007. Άρα λέτε λοιπόν ότι είστε ένας άνθρωπος που μιλάτε αντικειμενικά.
ελληνικά γενικότερα. Πάντοτε. Και γνωρίζετε ότι αυτό συμβαίνει και στους κόλπους της Εκκλησίας. Φυσικά, φυσικά. Ακόμη... Και το καταδικάζετε έτσι κι αλλιώς. Φυσικά. Τι ακόμη... είναι το πάθος, ακόμη... τι είναι πάθος. Συγγνώμη, Ανέντον. Ακόμη και η συγκεκριμένη... Τι είναι πάθος, πατέρα. Πάθος είναι αυτό, αυτό, το λέει η Διαλέα, αυτό που πάσχει το σώμα, παθαίνει κάτι το σώμα. Μόνο για το σώμα είναι αυτό. Και για τη ψυχή. Υπάρχουν πάθη της ψυχής και πάθη του σώματος. Ωραία. Υπάρχουν πάθη του σώματος και πάθη της ψυχής. Λοιπόν, θα σας πω κάτι εγώ τώρα. Όταν είσαι παθιασμένος με την πίστη σου στο Θεό, όταν είσαι ένας άνθρωπος που γουστάρει συνέχεια να επικοινωνείς με το Θεό με κάθε τρόπο, κάνεις τα πάντα για να είσαι καλό του τέκνο. Κάνεις ακόμα και ακραία πράγματα, διότι μπορεί να παραμελείς την οικογένειά σου προκειμένου να πας στην Εκκλησία για να δώσεις αυτό που θέλεις στο Θεούλη και στην Εκκλησία. Αυτό δεν είναι ένα είδος πάθους επίσης. Βεβαίως. Υπάρχουν καλά πάθη και υπάρχουν και κακά πάθη. Άρα υπάρχουν και πάθος καλά πάθη. Πάθος είναι, βεβαίως. Πάθος δεν είναι και τα Χριστου, του Χριστού τα πάθη. Πάθη δεν τα λέμε. Γιατί έπαθε από αγάπη λοιπόν, για τον συνάνθρωπο. Αφού υπάρχουν και κακά πάθη και καλά πάθη, έτσι. Το τι πάθος είναι το καθένα δεν μπορεί να το κρίνει κάποιος. Το κρίνει ο Θεός. Δεν έχει έρθει ο Θεός τελευταία. Μας... Έχει καιρό να κατέβει ο Χριστός, εγώ νομίζω. Ότι αν ήταν μου ο Θεός, ήρθε επί στη της Δευτέρα γης. Παρουσία όμως, δεν ξέρουμε αν έρθει ο Χριστός με άλλα. Με καινούργιες θέσεις. Δεν γίνεται, είπε δεν ότι το ξέρουμε αυτό. Όχι, το είπε ξεκάθαρο ο Χριστός, ότι ο νόμος μου είναι αιώνιος, διαχρονικός και ούτε ένα γιώτα, ούτε μία κεραία δεν θα λυθεί. Μίλησε για τους ομοφιλόφιλους όμως. Αντιθέτως, βρείτε μου, ενώ προσέξε, Ανίτα μου, ενώ αγκάλιασε όλους αμαρτωλούς στους τελώνες. Οι τελώνες στην εποχή εκείνη ήταν κάτι σαν τους σημερινούς εφοριακούς, οι οποίοι έκαναν φοβερά Μίλησε πράγματα. Μίλησε για τους ομοφυλόφιλους. Εκεί καταλήγω. Πρέπει λοιπόν, να ενώ αγκάλιασε τους τελώνες και τις πόρνες, δεν αγκάλιασε κανένα ομοφυλόφιλο. Ούτε μίλησε, ούτε δέχτηκε ποτέ κανένα ομοφυλόφιλο. Μπορεί να μην ήταν εκεί την ώρα με στα πόδια. Δεν υπήρχαν ομοφυλόφιλοι την εποχή εκείνη. Πού το ξέρω. Πώς. Δεν ήξερε ότι θα φορτώσει τόσο πολύ το πράγμα. Η αρχαία Ρώμη. Ανίτα μου, η αρχαία Ρώμη και η αρχαία Ελλάδα έβρεθε από ομοφυλοφιλία. Έχω πάθος με το χρήμα, πρέπει να πάω σε διαφημιστικό διάλειμμα. Είμαι παθιασμένη, αμαρτωλή. Είμαι αμαρτωλή και δίνω σήμερα πολύ χρήμα και το χρήμα με έχει κυριεύσει σήμερα. Όλοι είμαστε αμαρτωλοί. Είμαι πολύ πατέρα, Μάξιμο, πολύ. Πάμε στο διάλειμμα. Και εγώ είμαι αμαρτωλός και όλοι είμαστε αμαρτωλοί και αυτό είναι. Εγώ είμαι πιο αμαρτωλή. Θα σας πω τώρα στο διαφημιστικό διάλειμμα τι αμαρτίες έκανα. Έχω κάνει φάκελο. Είμαστε πάλι εδώ λοιπόν. Το αυτοκινητάκι περιμένει να το αποκτήσει κάποιος από εσάς που τηλεφωνείτε στο 14584 αλλά και τα 5.000 ευρώπουλα που θα τα δώσουμε στο τέλος της εκπομπής μας. Ο πατέρας Μάξιμος λοιπόν. Για μένα, Ανίτα, ούτε αυτοκίνητο, ούτε χρήματα, τίποτα. Αυτό δεν έχετε πάθει εσείς. Δεν είναι πάθος το να έχεις τα χρήματα να μπορείς να ζήσεις. Ούτε ένα αυτοκίνητο. Εγώ ούτε αυτοκίνητο έχω, ούτε περιουσία έχω, ούτε μισθό έχω, ούτε ασφάλεια κοινωνική Καλέσατε έχω. Καλέσατε στο 14584. Όχι. Έτσι πρέπει να γίνει δουλειά. Α, έτσι πρέπει να γίνει. Ναι. Αύριο θα το δώσουμε να πάρετε τηλέφωνο. Μπορεί να είστε τυχερό. Καλά, εντάξει, δεν ενδιαφέρουμε έτσι. Αστειεύουμε τώρα για το αυτοκίνητο. Σίγουρη. Λοιπόν, έτσι για να φτάσουμε στο τέλος της κουβέντας μας, θα ήθελα πραγματικά να μας πείτε ποια είναι η δική σας. Επανέλθω λίγο για τα πάθη που με ρώτησε κλπ. Είναι άλλα τα θανάσιμα πάθη δηλαδή, που σε οδηγούν στον πραγματικό θάνατο και άλλα τα συγνωστά τα καθημερινά πάθη που μπορεί να έχει ο κάθε άνθρωπο κλπ. Και είναι συγνωστά, δηλαδή τυχαίνουν συγγνώμη από το Θεό. Ένα πάθος λοιπόν που με ρώτησε για να μην φανεί ότι. Ήθελα να επεκφύγω στην ερώτησή σας, είναι είμαι οξύθυμος. Έτσι, δηλαδή, εύκολα νευριάζω. Αλλά πολύ γρήγορα πάλι μου περνάει και φεύγει, χωρίς να έχω ποτέ. Έχω δεχθεί άπειρες. Εντάξει, αυτό δεν είναι πάθος. Είναι τώρα, πάθος. Αυτό είναι πάθος, εντάξει. Ειδικά είναι. Για έναν που φοράει το ράσο, πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο έτσι πράος και πιο ταπεινός. Εντάξει. Από άλλα τα θανάσιμα, δόξα τω Θεώ μου τη βοήθεια του Θεού. Δεν είμαστε. Λοιπόν, εσείς κρίνετε λοιπόν ότι η ομοφιλοφιλία είναι ένα πάθος το οποίο είναι κατάπτυστο. Καταδικαστέο, είναι παρεκτροπή της φύσεως, έτσι όπως είναι πώς να το πω, δεν μπορεί, δηλαδή έχει δικαίωμα καθένας. Και αν ψηφιστεί το σύμφωνο συμβίωσης. Θα ψηφιστεί. Δηλαδή όλο αυτό δείχνουν, Ανίτα μου. Η κοινωνία μας έχει αλλάξει τόσο πολύ ριζικά, έχουμε διώξει τόσο πολύ το Χριστό μέσα από τη ζωή μας και μέσα από την κοινωνία μας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο... Εδώ ούτε τον Χριστό δεν αναφέρει στο Σύνταγμα ναι. κλπ. Μέσα κλπ. Σίγουρα θα ψηφιστεί. Τώρα θα ψηφιστεί αυτό ίσως, έτσι. Και θα έρθει ένα ζευγάρι στην Εκκλησία, χέρι-χέρι, δύο άντρες ή δύο γυναίκες, άνθρωποι του Θεού, να παρακολουθήσουν τη λειτουργία. Τι θα γίνει.
Πώς θα τους αντιμετωπίσετε? Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι ιερέας. Αν εγώ ήμουν ιερέας και ερχόταν στη δική μου εκκλησία, φυσικά και δεν θα τους δεχόμουν κλπ. Θα τους έπαιρνα ιδιαιτέρως, να τους κατηχήσω. Έχετε το δικαίωμα όμως ο ιερέας να μην τους δεχτεί? Φυσικά και έχει το δικαίωμα. Όποιο γουστάρει ο ιερέας δεν τον δέχεται. Εάν δημόσια παραβαίνει τον νόμο του Θεού. Εάν δημόσια παραβαίνει τον νόμο του Θεού και συνεχίζει. Αλλά είναι νόμιμος πολίτης. Νόμιμος μπορεί να είναι, αλλά πειθαρχήν δι Θεό μάλλον οι ανθρώποι. Δηλαδή, και ο Θεός μας είπε. Έχει ψηφιστεί και το σύμφωνο. Ό,τι και να ψηφιστεί, από τη στιγμή που οι νόμοι του κράτους είναι αντίθετα με τους νόμους του Θεού, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθούμε τους νόμους του Θεού. Δεν μας ενδιαφέρει τι νόμους ψηφίζει το κράτος. Το κράτος μπορεί να ψηφίσει οτιδήποτε. Αύριο θα ψηφίσει. Και ξέρω εγώ ότι μπορούν να έχουν και παιδιά. Και αύριο θα ψηφίσει εδώ στην Ολλανδία, Ανίτα μου. Στην Ολλανδία υπάρχει κόμμα παιδοφίλων, έτσι δεν είναι? Άρα, αφού υπάρχει στην Ευρώπη, εκκλησία, θα έρθει σίγουρα και εδώ. Αν φουλάρει η εκκλησία και οι λύκοι και έρθουν οι άνθρωποι εκεί πέρα να δουν, να παρακολουθήσουν τη λειτουργία. Καταρχάς, εγώ πιστεύω ότι η εκκλησία, Ανίτα μου, δεν στέκεται στο ύψος των περιστάσεων. Η ίδια η εκκλησία, όχι η εκκλησία, ήδη η διοικούσα εκκλησία, ιερείς και αρχιερείς, έχουν ξεφύγει εδώ και πολλά χρόνια, πολλές δεκαετίες, από τον νόμο του Θεού και στα θέματα της πίστεως και στα θέματα τα κανονικά, αλλά και στα θέματα τα ηθικά. Οπότε για ποια εκκλησία μιλάμε και για ποιους παπάδες μιλάμε και για ποιους ποτάδες μιλάμε. Είναι υποκριτές, χωρίς να το παίζω εισαγωγικά Άγιος, είπα προηγουμένως και αμαρτωλός είμαι και αδυναμίες έχω κλπ. Αλλά αυτοί οι ιερείς, οι αρχιερείς όπως τώρα ο Σεραφείμ κλπ. Ή ο Αυρόσιος που είπαν όλα αυτά που είπαν, έτσι, γιατί δεν κοιτάζουν πρώτα τα του οίκου τους να διώξουν την ομοφιλοφιλία μέσα από την ιεραρχία και να σηκώσουν μπαϊράκι έτσι. Και να πούνε stop. Οι ανώμαλοι μέσα από την εκκλησία και μετά να βγουν και παρά πρώτα έξω. Πρώτα η ανομαλία, λέτε. Πρώτη η ανομαλία έξω από την εκκλησία, μέσα από την ιεραρχία της εκκλησίας της Ελλάδος και μετά να μιλήσουν αλλιώς, και παρά έξω. Ας έρθει η ανομαλία σε παντού. Αλλιώς ας έρθει η ανομαλία αλλιώς, να το δεχτούμε. Ας παντρευτούν και αυτοί μεταξύ τους, ναι. Ας κάνουν ό,τι θέλουν. Και εσύ είμαστε όλοι ανώμαλοι, τι έτσι. Να κάνουμε. Σας ευχαριστώ πολύ, πατέρα Μάξιμε, που είσαι στην παρέα μας. Ανίτα μου, κάτι σημαντικό. Όχι, τι λέω εγώ. Έτσι. Ο Φρόιντ, τι λέει ο Φρόιντ, ο γνωστός Φρόιντ. Λοιπόν, υπάρχουν κατηγορίες ανθρωπίνων υπάρξεων που η ζωή τους παρεκκλίνει από τη συνηθισμένη σεξουαλική ζωή κατά τον πιο χτύπητο τρόπο. Μια ομάδα από αυτούς τους διεστραμμένους, τους ονομάζει διεστραμμένους ο Φρόιντ. Έχει εξωστρακίσει την διαφορά των φύλων από τη ζωή τους. Σε αυτούς μονάχα το δικό τους φύλο προκαλεί πόθο. Οι άνθρωποι αυτοί λέγονται με φιλόφιλο. Ανήκουν εκείνοι που παρετήθηκαν από την Ένωση κλπ. Τώρα, ποια πρέπει να είναι η στάση μας σε αυτές τις ασυνήθεις μορφές ικανοποίησης. Η αγανάκτηση και η έκφραση της προσωπικής μας αποστροφής. Παραμένει να εξηγήσουμε την ύπαρξη διαστροφού, τελειώνει. Και να τη συσχετίσουμε με την ομαλή σεξουαλικότητα. Πάντως, τις αποκαλούμε διαστραμμένες ανάγκες. Ο Φρόιντ. Στην εισαγωγή ψυχανάλυση, Αθήνα, σελίδα 260. Λέει ο Φρόιντ. Ποιος ο Φρόιντ? Ο Φρόιντ, το παιδί, το παθός. Αν ένας Φρόιντ που είναι τόσο φιλελεύθερος στα θέματα. Καλά στα... τώρα, και αυτός τότε. Ναι. Τώρα να τον έβλεπα τώρα να μιλήσει. Υπάρχει και το 347 άρθρο του ποινικού κώδικα που καταδικάζει την ασέλεγε μεταξύ ανδρός και. Τώρα υπάρχει ο νόμος. Ναι, τώρα θα αλλάξουν όλα. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν κοντά μας. Μισό λεπτό ακόμα με τρέπει. Υπάρχει προφητεία στη Δίνο του Αγίου Νείλου 1600 χρόνια πριν που λέει ότι η ομοφιλοφιλία στα έσχατα χρόνια θα πολιτεύεται. Η πορνεία, η μοιχή και... Δηλαδή θα πολιτεύεται, θα είναι συνηθισμένο γεγονός και θα είναι νόμος του κράτους. Είναι. 1600. Ορίστε, ήρθαμε, ήρθε ο Άγιος Νείλος το τι λέει. Τι να κάνουμε, έτσι το έφερε η ζωή. Ευχαριστούμε πολύ τον πατέρα Μάξιμο. Να σας πούμε τη Λεθετόπουλά μου ότι πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τον νικητή των 5.000 ευρώ, που σημαίνει ότι κατά τη διάρκεια του διαφημιστικού διαλείμματος μπορείτε να συνεχίσετε να τηλεφωνείτε για να διεκδικήσετε 5.000 ευρώπουλα και όσοι τηλεφωνείτε και το Fiat Punto το 1300 της Ζελάκη. Δώστε το διαφημιστικό.